Καλησπέρα σας, Check Tech Now, ο Κώστας εδώ και μετά από μακρά απουσία επιστρέφω με ένα όμορφο unboxing από ένα ελληνικό προϊόν, Crystal Acoustics, ελληνικό ακουστικά τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Ναι, όντως όσο να σας φαίνεται περίεργα, φτιάχνουμε και τέτοια αντικείμενα τα οποία προφανώς έχω ακούσει τα καλύτερα σχόλια μέχρι τώρα, τουλάχιστον για το ποιοτικό κομμάτι του ήχου. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα ακουστικά μόλις μου ήρθαν πριν από 10-15 λεπτά με την Courier. Λοιπόν, έψαχνα τυχαία στο e-shop για να είμαι ακριβής και έτυχε να πέσω επάνω τους, όπου διάβασα πολύ όμορφα σχόλια και ήμουν τόσο περίεργος που βασικά πρέπει να έχετε καταλάβει την τρέλα μου με τον ήχο που έχω, γιατί αν σας δείξω μια μέρα θα κάνω με τα ακουστικά που έχω μέχρι τώρα, θα μπορούσα να πω ότι μαζεύω ακουστικά. Λοιπόν, και τα τσίπησα, είναι σε πολύ καλή, τα βρήκα σε προσφορά 19 ευρώ από τα 26 όπου και είχαν, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Έχουν σωματωμένο μικρόφωνο, μου άρεσε το στυλ τους, όπως βλέπετε είναι πολύ όμορφο, θυμίζει λίγο τα Beats by Dre. Λοιπόν, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είναι ελληνικά ακουστικά. Δεν ήξερα ότι κατασκευάζει η Ελλάδα ακουστικά, η Crystal Acoustics. Διάβασα πολύ όμορφα σχόλια στο ίντερνετ, σας είπα, και αυτό εδώ είναι το προϊόν, να το κάνουμε unboxing. Το κουτάκι του είναι πολύ ελαφρύ, 180 γραμμάρια ζυγίζει. Και είναι ακουστικά υψηλής απόδοσης. Λοιπόν, έχουν αποσπόμενο πλατή καλώδια με μικρόφωνο και πλήκτρο ελέγχου, κλείσιμο και μουσικής. Το μικρόφωνο, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω στα καλώδια. Λοιπόν, το κουτάκι από το πλάι έχουμε, να δούμε, όσο φαίνεται κάνει αντανάκλαση αρκετά, εδώ είμαστε. Υψηλή ποιότητα ήχου και αισθητική στις καθημερινές της μουσικής απόδοσης, λέει. Και εδώ έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, τα βλέπουμε ότι αναδιπλώνονται και έχουμε ενσωματωμένο πλήκτρο ελέγχου ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και σε κινητό, δηλαδή για παράδειγμα μπορούμε να δεχόμαστε και να απορρίπτουμε κλήσεις στο κινητό μας καθώς ακούμε μουσική, πολύ χρήσιμο γκατζετάκι. Λοιπόν, μηχανισμός αναδίπλωσης όπως σας είπα, και από πίσω είναι κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα σας διαβάσω. Έχουν εμπέδιση σε 32 ohm. Η ευαισθησία τους είναι 110 dB, απόκριση συχνότητας Hz, kHz, 20 Hz έως 20 kHz, το μεγάφωνο είναι 40 mm, δηλαδή 40 χιλιοστά, μέγιστη ισχύς εισόδου 100 mW, τύπος ακροδέκτη 3,5 mm jack, δηλαδή ταιριάζει σχεδόν παντού, είναι 3,5 jack, επίχρυσος ακροδέκτης, δηλαδή τα ακουστικά έχουν επίχρυσο φινίρισμα για να κάνουν καλή επαφή. Μήκος καλωδίου 1,5 μέτρο, είναι από πολυμερές ABS, φιλικό στο περιβάλλον, και αυτό που είναι χαρακτηριστικό για τα συγκεκριμένα ακουστικά, παιδιά, που πραγματικά με εντυπωσίασε, είναι ότι έχουν μαγνήτες νεοδυνίου. Λοιπόν, για τόσο χαμηλή τιμή ακουστικά δεν περίμενα ότι θα έχουν τόσο καλούς μαγνήτες μέσα. Και από τα σχόλια που διάβασα, προφανώς οι περισσότεροι είχαν πρόβλημα με την κατασκευή, δηλαδή φαίνεται ότι, θα το δούμε κιόλας, δεν είναι το έχω δει ακόμα, ότι η κατασκευή της είναι αρκετά φθηνή και είναι αρκετά ευαίσθητα και σπάνε πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό θα είναι πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς τα χρησιμοποιείτε. Αλλά, αν εξαιρέσουν την φθηνή και ψιλοχάλια από ό,τι λένε ποιότητα κατασκευής τους, ψιλοχάλια, εντάξει, είναι απλά φθηνά πλαστικά για να έχει 26 ευρώ όλο το set και να το πουλάνε και σε έκδοση 19 ευρώ και να βγάζουν και κέρδος από όλα. Αυτό προφανώς η κατασκευή, η ποιότητα των ακουστικών κατασκευαστικά δεν θα είναι αντίστοιχη ενός Sennheiser, για παράδειγμα. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά που όλοι έχουν ξετραλωθεί με τα συγκεκριμένα είναι ότι ο ήχος τους συγκρίνεται και κοντράρει πολλά ακριβά και πολύ καλά ποιοτικά ακουστικά, και πραγματικά αυτό θα ήθελα να διαπιστώσω. Λοιπόν, αυτό εδώ βγάζουμε, τα βλέπουμε αναδιπλωμένα, πολύ όμορφο. Ας δούμε λίγο πρώτα τι έχουμε μέσα το κουτάκι μας, άδειες, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, μέσα έχουν οδηγίες προστασίας, είναι όλο στα ελληνικά, παιδιά, οι οδηγίες που έχει τα ακουστικά. Λοιπόν, να δούμε και το καλώδιό μας.
Το καλώδιο μας είναι 1,5 μέτρο. Το καλό είναι αν βλέπετε ότι είναι πεπλατισμένο καλώδιο, το οποίο καλώδιο δεν πρόκειται να τσαλακωθεί, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το τσαλακώσετε καθώς θα να διπλωθεί και να δημιουργήσει ζάρες. Δεύτερη παρατήρηση είναι αν δείτε τα τζάκια εδώ πέρα, επειδή διάβασα ότι μάλλον αυτή είναι η μετέπειτα έκδοση, γιατί στην προηγούμενη έκδοση τα τζάκ σχημάτιζαν γωνία τουλάχιστον το ένα από τα δύο 90 μοίρες ώστε να μην βγαίνουν από τις συσκευές. Προφανώς αυτή είναι η καινούργια έκδοση, θέλω να πιστεύω ένα κλικ καλύτερη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τζάκ, 2-3 μισάρια, και στην πιο κοντινή πλευρά του ενός έχουμε τον διακόπτη για αποδοχή και απόρριψη κλίσης. Νομίζω έχει ειδικό pattern, ειδικό μοτίβο, δηλαδή στη μία 2 πατήματα κλείνει, στα 3 κάνει. Πρέπει να διαβάσει λίγο τις οδηγίες για σχετικά πώς δουλεύει αυτό εδώ. Δηλαδή δεν είναι απλά το πατάς. Τέλος πάντων, θα το δούμε στις οδηγίες αυτό. Πάντως είναι πολύ ελαφριά, πολύ όμορφα μαύρα και το θέμα είναι ότι είναι πλατιά. Οπότε δεν διπλώνονται και δεν τσαλακώνονται πολύ εύκολα. Λοιπόν, σε αυτό, καθε αυτό το προϊόν. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Οπα. Ναι. Λοιπόν, ας βάλουμε τη ζελατίνη από πάνω. Εμφανισιακά είναι πανέμορφη. Πρώτη παρατήρηση. Λοιπόν, δεύτερη παρατήρηση. Ναι. Η ποιότητα κατασκευής τους είναι όντως, όσο και όμορφα και να φαίνονται, όσο τέλεια και να φαίνονται, καλώς ή κακώς φαίνεται ότι είναι από φθηνό πλαστικό, το οποίο ειδικά εδώ στις αρθρώσεις που διπλώνουν, εδώ που διπλώνουν θέλει ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα και στοργή και προδέρμ, δηλαδή πρέπει να είστε όσο πιο ευγενικοί γίνεται με τα συγκεκριμένα ακουστικά. Λοιπόν, δεύτερη παρατήρηση, να δούμε τα μαξιλαράκια. Λοιπόν, τα μαξιλαράκια έχουν ένα σκληρό μαξιλαράκι, που είναι βασικά στην ουσία είναι ανοιχτού τύπου ακουστικά, αν και έχουν αυτή την κοιλότητα που γίνεται να χωράει το αυτί σας εδώ μέσα. Λοιπόν, και εδώ πάνω έχουμε μαλακό αφρό, ο οποίος μάλλον είναι αφρός μνήμης, τώρα είναι δεν είναι, το θέμα είναι ότι κρατάει το σχήμα, δηλαδή άμα το πιέσουμε αργεί να επανέλθει στη θέση του, οπότε μάλλον έχουμε να κάνουμε με αφρό μνήμης. Λοιπόν, τα ακουστικά από την άλλη έχουν λίγο πιο σκληρό αφρό και καταρχήν αισθητικά είναι πολύ όμορφα, το βλέπετε, είναι πολύ ωραία ακουστικά. Ποιοτικά κάνουν μπαμ, σας είπα είναι πανάλαφρα, κάνουν μπαμ ότι πρόκειται για πολύ φθηνά ακουστικά, πάρα πολύ φθηνά ακουστικά. Το θέμα είναι να έρθουμε στο διατάφτα. Λοιπόν, θα δούμε πρώτα απ' όλα πως ταιριάζουν στο. Θέλει μια προσοχή και καθώς το τεντώνεται, καθώς άμα έχει το μεγάλο κεφάλι σαν και εμένα, πρέπει να το προσέξετε αυτό, μην τα σπάσετε με τη μία. Ακούγονται κάτι θόρυβοι σαν να τρίζουν τα πλαστικά. Α, επίσης να σας δείξω από ό,τι είδα τώρα. Μεγαλώνουνε, μικραίνουνε. Πολύ καλό. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πάνω στη σύνδεση, πάνω στην άρθρωση αυτό, δηλαδή δείτε λίγο. Λοιπόν, γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αν δείτε λίγο τις αρθρώσεις εδώ μέσα, είναι λίγο ψεύτικα. Λοιπόν, άρα ταιριάζουν για όλο τον τύπο. Φτάνουν μέχρι τόσο σε μέγεθος αν τα μεγαλώσω. Λίγο πιο μικρό είναι το κεφάλι, ευτυχώς. Λοιπόν, Η εφαρμογή των συγκεκριμένων είναι αρκετά καλή. Δηλαδή σφραγίζουν, όσο και να σας φαίνεται περίεργο και σε μένα, σφραγίζουν το αυτί με αποτέλεσμα να μην ακούς τους εξωτερικούς ήχους. Λοιπόν, όπα. Και από κάτω έχουμε την υποδοχή του μικροφόνου. Αυτά, παιδιά, αν ήταν με μεταλλικό περίβλημα ή με πιο καλό πλαστικό, πραγματικά εντάξει, θα ήταν killers. Αλλά σιγά σιγά ελπίζω η εταιρεία να πάει μπροστά και να καταφέρει να φτιάξει με πιο καλά υλικά και ας δώσουμε 40 ευρώ, δεν θα μου πειράζει αυτό, για καλά και ποιοτικά ακουστικά. Λοιπόν, ποιοτικά, κρατώντας τα ακουστικά, τα κατατάσεις πιο κάτω από τα 19 ευρώ που έθεσες. Τώρα έρχεται το μεγάλο ερώτημα, αξίζουν, δηλαδή, από ό,τι βλέπω έχει και για το δεξί αυτή η υποδοχή, λοιπόν μπαίνουν έτσι στο δεξί αυτή. Αξίζουνε, είναι καλή ποιότητα. Ας το δοκιμάσουμε λοιπόν, να δούμε
τι γίνεται. Μισό λεπτάκι να κλείσω τώρα. Να βάλουμε ένα κομμάτι να το δοκιμάσουμε, να σας πω από ποιότητα τι λέει. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς ταιριάζει κιόλας πάνω. Λοιπόν, όπως βλέπετε ταιριάζουν αρκετά καλά τα ακουστικά. Λοιπόν, είναι αρκετά καλό το fit. Να δούμε τώρα τι λένε και από απόδοση ήχου. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό που βλέπω μέχρι τώρα είναι το μπάσο τους ιδιαίτερα ενισχυμένο, δηλαδή αν ακούτε τραγούδια με υψηλό μπάσο τότε θα τα απολαύσετε. Οι χαμηλές τους δεν είναι τόσο κρυστάλλινος ο ήχος. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλα τραγούδια έχω. Α, θα βάλω ένα από τα αυτά, ναι, μισό λεπτάκι, βρήκα ακριβώς που θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, να δούμε και λίγο σε drum and bass. Λοιπόν, αυτό που πραγματικά προσέχω είναι ότι το μπάσο φτάνει στο αποκορύφωμά του, είναι αρκετά δυνατό, αρκετά συμπαγής, δηλαδή αν ακούτε drum and bass τραγούδια θα το απολαύσετε στο full από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πραγματικά παιδιά η απόδοσή του στα συγκεκριμένα ακουστικά είναι, εντάξει, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ποιοτικά, αλλά είναι αρκετά καλά. Λοιπόν, αξίζει να τα δοκιμάσετε. Είναι αρκετά φθηνά. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now λοιπόν. Αυτά είναι τα Crystal Acoustics, ελληνική εταιρεία. Αξίζει να τους υποστηρίξουμε, αξίζει να πάμε μπροστά, γιατί τουλάχιστον για μια καλή προσπάθεια είναι πολύ καλά τα ακουστικά. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now και ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.